Το κλίμα, όπως διαπιστώσατε κι εσείς, είναι ένα κλίμα αγωνίας για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου. Δυστυχώς τα πράγματα οικονομικά είναι δύσκολα. Τις παρούσες συγκυρίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί μόνο η παρούσα διοίκηση, η απερχόμενη διοίκηση. Χρειάζεται κάποια οικονομική ενίσχυση. Τώρα, αν θα είναι από κάποιον συγκεκριμένο επιχειρηματία, αν θα είναι από μια σύμπραξη φορέων επιχειρηματιών της πόλης, όσο περισσότερο τόσο καλύτερο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί μόνη της η απερχόμενη διοίκηση να κάνει μόνη της στις επαφές και να προσπαθήσει να έρθει σε κάποια επαφή με κάποιον υποψήφιο επενδυτή ή επενδυτές. Πρέπει όλοι, από τον απλό φιλάθλο της Τρίπολης του Πανεπιστημίου μέχρι το μεγαλύτερο επιχειρηματία της πόλης, εφόσον το θέλουν, εφόσον τους ενδιαφέρει ο Πανεπιστημίος, έστω και τώρα, την ίσταση τη στιγμή, να έρθουν να βοηθήσουμε όλοι μαζί για να μπορέσει να συνεχίσει η ομάδα να πρωταγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική και για τα επόμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι, όπως σας είπε και ο κ. Κωστόπουλος, συγκροτήθηκε μια επιτροπή που θα κάνει κάποιες επαφές με παράγοντες της πόλης μας, φορείς, πολιτικούς και οικονομικούς. Πέραν αυτού, οποιοδήποτε ακούει, θα ακούσει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσω των καναλιών σας, μέσω των ιστοσελίδων σας και θέλει να βοηθήσει, είναι ευπρόσδεκτος. Εμείς δεν κλείνουμε τις πόρτες, ο Πανεπιστημιακός μου συνοδεύεται. Είναι ανοιχτός για όλους τους πολίτες της Τρίπολης και θα είναι ευπρόσδεκτος να βοηθήσει και αν θέλει να μπει και στη διοίκηση. Θα ήταν και χαρά όλων να βρίσκονται και εδώ στις γενικές συνελεύσεις ο κόσμος για να έχει και άποψη και να τους ακούσουμε κιόλας. Αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο. Ότι ο κόσμος μπορεί να λέει διάφορα, αλλά δεν είναι δίπλα στον Πανεπιστημιακό στις κρίσιμες στιγμές. Είπες στιγμές και κλίμα αγωνίας. Ο Βασίλης μας είπε για ώρα μηδέν, όπως τονίστηκε και στη Γενική Συνέλευση για τον Πανεπιστημιακό. Είναι πραγματικότητα αυτή? Στη συνέλευση ακούστηκαν από κάποιους παλαιότερους φιλάθλους και μέλη παλαιότερων διοικήσεων κάποιες, να μην πω κραυγές αγωνίες, κάποιες αναδρομές στο παρελθόν. Εντάξει, πάντα θα γίνονται. Ναι. Αυτό δεν αλλάζει. Δυστυχώς πρέπει να το καταλάβουμε ότι πλέον αυτές οι εποχές έχουν περάσει να επιστρεπτεί. Παλιότερο ο Πανεπιστημιακός είχε τη δυνατότητα με 2-3 ανθρώπους διοίκηση και τη βοήθεια του κόσμου, τα εισιτήρια που έκοβε κάθε αγωνιστική, να έρχεται να ανταποκρίνεται στις οικονομικές ανάγκες των πρωταθλημάτων των χρονιών που έπεσε. Πλέον αυτά έχουν τελειώσει, παιδιά. Φαίνεται και από τη Γενική μας Συνέλευση. Όταν έχουμε μια Γενική Συνέλευση με 25 άτομα, 17 την προηγούμενη εβδομάδα, 15 πώς ήμασταν. Ναι. Ωραία. Καλό είναι και εγώ όλοι αγωνιούμε και ο φύλαθος έξω αύριο θα πίνει τον καφέ του στην καφετέρια. Θα κάνει ερωτήσεις και θα σχολιάζει. Και θα σχολιάζει και θα κρίνει, γιατί πρέπει να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του κάποια στιγμή. Να γίνω κακός, δεν πειράζει. Όχι, είναι εφικτή και θα κάνει την κριτική του. Αλλά πού ήταν όμως σήμερα? Σωστό. Και πού ήταν σήμερα και πού ήταν και στις παλιότερες συνελεύσεις. Και να το πω και παραπέρα, πού είναι κάθε Κυριακή στο γήπεδο? Όταν κάθε Κυριακή η ομάδα μπαίνει μέσα, συγγνώμη για την έκφραση, τουλάχιστον 800 ευρώ. Για ποια αγάπη του κόσμου μιλάμε και για ποια στήριξη από το φύλαθλο κοινό της Τρίπολης? Τώρα πρέπει να φανεί, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει να φανεί όποιος θέλει. Ακόμα και με ένα δεκάρικο, με ένα εικοσάρικο, ό,τι μπορεί ο καθένας να βοηθήσει. Ναι. Κύριε Γελάκο, μάλλον ευνηδιαστήκατε με την αποχώρηση του Αστέρα. Δεν το περιμένατε? Κοιτάξτε, δεν έχει στη ζωή. Πάντα υπάρχει αρχή και τέλος, έτσι. Σε όλους τους γάμους υπάρχουν και διαζύγια. Ποτέ, κάθε χρονιά που ξεκινούσαμε, αν δεν ακούγαμε το OK από τον Αστέρα, δεν ήμασταν σίγουροι για τίποτα. Ούτε τώρα περιμέναμε ότι θα συνεχιστεί και η συνεργασία και για την επόμενη χρονιά. Η διοίκηση αυτή ποτέ δεν επαναπαύθηκε στην βοήθεια του Αστέρα και πει ότι θα συνεχίσουμε και για πολλά χρόνια ακόμα. Κάθε χρονιά πηγαίναμε βήμα-βήμα. Αφού λαμβάναμε τις εγγυήσεις στην αρχή το καλοκαίρι κάθε χρονιά, προχωρούσαμε. Οπότε δεν ήταν ότι το περιμέναμε, ούτε ότι δεν το περιμέναμε. Απλά το είχαμε σαν ενδεχόμενο. Δεν είναι ότι πέσαμε από τα σύννεφα. Ωραία. Το θέμα είναι ότι. Εντάξει. Φαντάζομαι σας έχει πει και ο κ. Κωστόπουλος ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, κάποιες επαφές με διάφορους οικονομικούς παράγοντες και πριν έλθει το τυπικό διαζύγιο με τον Αστέρα. Γιατί ακριβώς θεωρούσαμε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.
Thank you. Ευχαριστούμε πολύ για να το πω έτσι. Μην το μπερδεύουμε. Μην το μπερδεύουμε για την Ελλάδα. Ποτέ, ποτέ. Πιάνω μαδιά. Εντάξει, αυτό ήταν. Είναι Γιώργο, δεν έχει ενημερώσει. Πάμε, ρε, πάμε. Συγγνώμη.